μπορείτε να πορευτείτε σε αυτό το δυσμένο. Το οικονομικό σας είπα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όχι, όχι. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει γραφείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, να είναι στην πηγή της χρηματοδότησης. Βεβαίως, εγώ θα έβαζα. Εξαρτάται, θα έκανα ένα cost-benefit analysis, Γιάννη. Cost-benefit analysis. Άμα είναι να δώσω 200 χιλιάρικα το χρόνο και να μου φέρει 30 εκατομμύρια το χρόνο το γραφείο που θα κάνω μέσα στις Βρυξέλλες, αξίζει τον κόπο. Και αν μπορώ να πάρω 30 εκατομμύρια χωρίς να ξέρω στα 200 χιλιάρικα, ή δεν το κάνω. Ναι, αλλά δεν βλέπω ότι 3,5 χρόνια δεν έχει φέρει ούτε 3. Αυτό είναι το θέμα. 70 φέραμε, ναι. Σταύρο. Πού 70 λες ότι θα απορροφηθούν τώρα και θα έρθουν τώρα. 70, όχι, 70 τρέχουνε. Πάντως, ιδιαίτερα. Σε παρακαλώ πολύ, μην διαστερβώνει τα λόγια μου. 70 τρέχουνε, θα έχουν απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 15. Από το 11 να είμαστε γεροί να το δούμε. Να είμαστε γεροί να το δούμε μέχρι το 15. Να είμαστε γεροί να το δούμε. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.